μονόδρομος δείχνει να είναι αυτός ο διαχωρισμός, ή να το θέσω αλλιώς. Είναι πάντως ένα χρήσιμο εργαλείο το να διαχωριστεί η τράπεζα στην φάση που βρίσκεται κιόλας. Κάτι που με εντυπωσιάζει, κύριε Τσουρουλή, από την αρχή αυτής της κρίσης είναι πόσο προσπαθούμε την Κύπρο να την κάνουμε ότι είναι τόσο ξεχωριστή περίπτωση, τόσο ιδιάζουσα περίπτωση, τόσο διαφορετική από άλλες χώρες. Αυτό είναι όντως ένα συνηθές εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται σε τέτοιες καταστάσεις και πιστεύω είναι χρήσιμο να μελετηθεί. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Το οποίο αδίκως δαιμονοποιήσαμε ένα χρόνο πριν. Πιστεύω ότι ίσως να μην κατανοήθηκε σωστά πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο. Πιστεύω ότι ίσως υπάρχουν ομάδες οι οποίες να μην ευνοούνται από αυτή την εξέλιξη, που ίσως να ευνοούνται με κάποια συνέχιση της παρούσας κατάστασης που υπάρχει. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει. Πάντως στην τράπεζα, γιατί αν ωφεληθεί η τράπεζα θα ωφεληθεί και η οικονομία, αυτό νομίζω γίνεται αντιληπτό από όλους. Την τράπεζα την ευνοεί, λέτε, αυτός ο διαχωρισμός. Να σας εξηγήσω με πιο απλά λόγια. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία χρειάζονται μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να αριστοποιηθούν, που χρειάζονται κάποια διαχείριση, μιλάμε για στοιχεία του ενεργητικού που είναι ανενεργά, που είναι προβληματικά και δεν μπορούν να απολυθούν στην αγορά τώρα, ίσως υπάρχουν επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να τα αναλάβουν σε κάποια τιμή που θα συμφωνηθεί και να έχουν αυτό το ρίσκο αντί να το έχει η τράπεζα η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει, προσπαθεί να προσελκύσει καταθέσεις και επενδυτές. Έτσι, η μία τράπεζα λοιπόν παραμένει και πλέον καθαρίζει και τα βιβλία της, το λέω χοντρά, και η άλλη γίνεται μια τράπεζα αναπτύξεως η οποία στην ουσία δεν επιτελεί τραπεζικές εργασίες. Είναι διαχείριση ενεργητικού. Αυτό είναι από τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και το άλλο ότι η τράπεζα καθαρίζει και επίσης της δίνεται και η ευχέρεια να προχωρήσει σε χορήγηση δανείων, πιστεύω. Δηλαδή είναι ένας τρόπος. Εάν καθαρίσει δεν έχω αντιληφθεί τα προβλήματα σε αυτή την τράπεζα αναπτύξεως τι θα μπει ως αντίβαρο δίπλα από τα προβληματικά δάνεια. Τράπεζα δηλαδή μπαίνει ο ΕΛΑ. Ή μπαίνει πάντως ένα λάστιχο που παρέχει ρευστότητα. Εδώ σε αυτή την περίπτωση τι θα μπει? Η συνήθις πρακτική είναι να μπουν είτε καθαρά ιδιώτες επενδυτές, είτε ένας συνδυασμός επενδυτών με κάποια συμμετοχή είτε κράτους είτε μια κάποια πιο επίσημου οργανισμού. Αυτό θα πρέπει να μελετηθεί και σίγουρα θα προτιμηθεί η εξέβρεση ιδιωτικών κεφαλαίων, καταλαβαίνετε, γιατί το κράτος είναι... Αδύνατο να δώσει τώρα λεφτά. Ναι, κύριε Παναγιώτη. Μπορώ να πω και εγώ κάτι εδώ πέρα, ότι υπάρχει περίπτωση του ΕΛΑ. Αλλά για να μεταφερθεί το ΕΛΑ, τα 10 δισεκατομμύρια του ΕΛΑ, σε αυτών των νέων οργανισμών ή asset management company, πρέπει να είναι τραπεζικός. Εφόσον δεν θα είναι τραπεζικός, δεν μπορεί να μεταφερθεί. Αλλά εάν πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, το Eurogroup και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα να το μετατρέψουν αυτό σε ένα 30 ετές ομόλογο. Ακριβώς. Σε ένα μακροχρόνιο ομόλογο. Ναι. Τότε μπορεί αυτό να μπει στην. Ένα χρόνο πριν δεν το έκαναν αποδεκτό αυτό το αίτημα, λέει ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Πιθανόν τώρα με τα νέα δεδομένα να μπορούν να μας ακούσουν, λέτε. Ναι, και υπάρχουν δύο λόγοι γιατί μπορούν. Άρα είναι προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης. Ναι, και είναι δύο λόγοι γιατί μπορούν να το κάνουν. Ο ένας είναι διότι έχουμε τις τρεις θετικές αξιολογήσεις, έχουμε τις αναβαθμίσεις, είχαμε και άλλες σήμερα. Άλλες δύο. Αυτό είναι το ένα. Φαίνεται ότι σύντομα θα μπορέσουμε να μπούμε και στις αγορές. Επομένως, αυτό είναι το ένα θετικό. Αλλά το άλλο, το μεγάλο χαρτί διαπραγματευτικό που έχουμε. Η Ευρωζώνη, το Eurogroup, έκανε ένα πείραμα με την Κύπρο για το κούρεμα καταθέσεων. Και θέλει να το δει να πετυχαίνει. Και θέλει να το δει να πετυχαίνει, διότι είναι αυτό που θα εφαρμόσουν και στις άλλες χώρες. Επομένως, έχουμε διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν μπορούν να δουν αυτό το πείραμα να αποτύχει, γιατί να αποτύχει όλοι οι άλλοι σχεδιασμοί που έχουν κάνει για το χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρώπης θα πάνε περίπατα. Υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος, ένας δεύτερος έσοδος, εάν δεν δεχτεί το Eurogroup ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μετατρέψει αυτό το ΕΛΑ σε μακροχρόνιο ομόλογο. Και αυτό είναι τράπεζες, άλλες τράπεζες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως, όπως είναι το IFC της World Bank, έτσι, ναι. Όπως είναι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι από εκεί μπορούμε να πάρουμε χαμηλά δάνεια με χαμηλά επιτόκια. Και να δανειστούν αυτά σε αυτούς τους developers ή ξέρω εγώ τους που έχουν να μην ξεπερνούν τα δάνεια σε ψηλότερων επιτόκιων. Για να μπορέσουν να ξεπερνήσουν τα δάνεια τους. Και τη διαφορά των επιτοκίων να μπει σε αυτόν τον νέο το asset management company. Να μένει στην τράπεζα αναπτύξεως. Υπάρχουν όλες αυτές οι εργαλεία. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε πολύ είναι να αποφύγουμε τα ληστρικά κεφάλαια.
διότι ληστρικά κεφάλαια θέλουν να κάνουν ένα γρήγορο. Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν να πάρουν ό,τι να πάρουν εν είδη αρπαγής. Έτσι, να το πάρουν όσα-όσα, να το πουλήσουν μετά, να τα πουλήσουν σε διπλάσια αντίμη για να βγάλουν και να φύγουν. Ναι. Θέλουμε σοβαρές επενδύσεις. Ναι. Τώρα, αν έρχεται σοβαρά αμοιβαία κεφάλαια, ίσως να πούμε εντάξει, είναι σοβαρό, αυτό θέλει να επενδύσει. Μάλιστα. Αλλά να αποφύγουμε τα ληστικά κεφάλαια. Για να πάμε πίσω στη ναι. μεγάλη εικόνα, συνδυάζοντας κιόλας με τις δύο σημερινές αναβαθμίσεις. Έτσι. Αυτό τώρα διορθώνει ακόμη περισσότερο, λέτε, την εικόνα της Κύπρου και είναι, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κυπριακής οικονομίας ή είναι και λίγο επίπλαστο. Γιατί θέλουν να μας χαϊδέψουν που εφαρμόζουμε τόσο πιστά το μνημόνιο. Έτσι. Το λέω όπως το εισπράττω από διάφορους κύκλους της κοινωνίας. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι η χρονική στιγμή είναι αρκετά ευνοϊκή αυτή τη στιγμή. Η Κύπρος οπωσδήποτε δεν ξεπέρασε τα προβλήματά της και είναι και χρήσιμο να θυμόμαστε ότι βρισκόμαστε 5 σκαλιά μακριά, 5 διαβαθμίσεις μακριά από την κατηγορία της ασφαλούς, της επενδυτικής διαβάθμισης. Ναι. Δηλαδή βρισκόμαστε μέσα στις ρυψοκίνδυνες επενδύσεις, μέσα στην κατηγορία... Αλλά φύγαμε από τα σκουπίδια. Μέσα στα σκουπίδια, ακριβώς. Άρα έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε μέχρι να βγούμε από αυτή την κατηγορία και να γίνουμε. Πάντως ξεκινήσαμε την ανάδυση. Ακριβώς. Αυτό όμως το άλλο που έχω να πω είναι αυτή την δεδομένη στιγμή πιστεύω ότι μιλήσαμε και για ληστρικά κεφάλαια και για επενδυτές. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο εύκολο να βρεις επενδυτές σε κάποιες πιο λογικές τιμές. Γιατί πριν από 6 μήνες μπορεί να σου έλεγε κάποιος ότι το ρίσκο της Κύπρου είναι τόσο μεγάλο που δεν προσφέρω ιδιαίτερα ψηλές τιμές και θέλω πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα μπορούμε πιστεύω να προσελκύσουμε και πιο σοβαρούς επενδυτές και να πουλήσουμε αυτά τα στοιχεία σε κάπως πιο ψηλή τιμή, εφόσον βέβαια έχουμε λογικές προσδοκίες. Δηλαδή δεν πρέπει να νομίζουμε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί ή θα βγάλουμε και κέρδος από αυτήν την υπόθεση. Είναι σε ζημιά που θα απολυθούν αυτά τα στοιχεία. Έλεγε χαριτολογώντας ένας οικονομολόγος ότι 6 μήνες πριν ήμασταν κλινικά νεκροί και όποιος ερχόταν να μας προσφέρει οποιοδήποτε αέριο το βάζαμε στο στόμα για να μείνουμε στη ζωή. Μάλιστα. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια επιλογή και να προσπαθήσουμε να βρούμε οξυγόνο. Αλλά υπάρχουν και δύο ορισμοί. Και δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι επιτέλους να τιμωρηθούν, να προσαχθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που είναι υπεύθυνοι, διότι διαφορετικά δεν θα ανακτηθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη και πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα η νομική υπηρεσία. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι να σταματήσει η αβεβαιότητα που υπάρχει τι θα γίνει με αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Διότι ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι κάθονται και περιμένουν. Λένε, ακούν για ομαδικές εκποίησεις, μαζικές εκποίησεις και σου λέει θα πέσουν κι άλλο οι τιμές. Γιατί να παραπάρω τώρα να επενδύσω. Και να... Καλά, η κάθαρση όμως πώς θα επηρεάσει. Η κάθαρση θα επηρεάσει τους πολίτες, λέτε. Όχι μόνο τους πολίτες. Ο επενδυτής που θα έρθει από το εξωτερικό δεν πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν εδώ θεσμοί που δουλεύουν. Ότι... Και πάντως καθαρίσαμε, τελειώσαμε. Και όχι μόνο καθαρίσαμε, γιατί και αυτός μπορεί να βρεθεί σε κάποιο πρόβλημα να ξέρει ότι τα δικαστήρια δουλεύουν γρήγορα και παράγουν δικαιοσύνη διαφορετικά. Πάντως, μου δίνεται μια καταπληκτική ευκαιρία γιατί παρακολουθήσαμε ένα ρεπορτάζ. Δεν έκανα σχόλιο, δεν είχα και την ευκαιρία να το κάνω. Θα το κάνω τώρα. Λέει κάποια πράγματα ένας εκ των πρωταγωνιστών. Μάλιστα. Τον οποίο ο καθένας εξ ημών μπορεί να τον κατατάξει όπου θέλει. Ναι. Και να του δώσει και όποιο χαρακτηρισμό θέλει. Ναι. Για την ώρα πάντως η δικαιοσύνη δεν τον έχει τοποθετήσει πουθενά. Μάλιστα. Άρα δικαιούται να μιλά. Μάλιστα. Αυτά που λέει δεν πρέπει να τα ερευνήσει κάποιος. Από τη στιγμή κιόλας που λέει, εγώ τουλάχιστον τον έχω ακούσει 3 φορές να λέει συγκεκριμένα ονόματα. Ναι. Δεν πρέπει να τα ερευνήσει κάποιος αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο πρέπει, αλλά σκεφτείτε έναν επενδυτή που τα ακούει αυτά που λεχθήκαν απόψε. Εάν δεν διερευνηθούν, τι θα πει αυτός ο επενδυτής. Εδώ θα πάω να επενδύσω. Έχω και άλλες επιλογές. Έχω άλλες χώρες που έχουν. Το λέω για ως απάντηση αυτούς που λένε. Είναι μερικές φωνές, ξέρετε, που λένε. Μα γιατί δίνετε βήμα στον τάδε. Μα η ερώτηση θα πρέπει να είναι. Ελέγξετε αυτά που λέει ο τάδε. Αν λέει παρούφες ή βλακίες, ας αποδειχθεί για να σταματήσει και να τις λέει κιόλας. Ακριβώς. Δεν μπορεί να αφήνει σκιές και να μην τις ερευνάς. Μάλιστα. Και να σου πω, αυτό για την αβεβαιότητα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει γρήγορα να κινηθούμε, πολύ γρήγορα να κινηθούμε, να καθαρίσει το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και των στεγαστικών, αλλά ιδιαίτερα των επιχειρησιακών, επιχειρηματικών, αναπτυξιακών. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε μια τελευταία κουβέντα. Ίσως και αυτή η κίνηση να ενδυναμώσει και την τράπεζα εν ώψη και των ασκήσεων προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα λεγόμενα stress tests, ίσως να είναι ένα επιπρόσθετο χαρτί για την τράπεζα που να το έχει εγεί ότι
μπορεί να φέρει περαιτέρω εξυγίαση και περαιτέρω ενδυνάμωση του κεφαλαίου της. Και επίσης. Σύντομα, γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Πρέπει να συνεχίσουμε. Είχαμε τρεις θετικές αξιολογήσεις. Είχαμε δύο-τρεις θετικές αναβαθμίσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί σακούλι γεμίζει το φασούλι. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου μια τελευταία επισήμανση για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ. Υπάρχει και μια αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, του κ. Άντρου Κυπριανού, ο οποίος αναφέρει ότι ενώ βρισκόμουν σε περιοδία στο ΚΙΤΗ, ενημερώθηκα για τις τηλεοπτικές δηλώσεις του Ανδρέα Βγενόπουλου, καθώς επίσης και για τις δηλώσεις αρχηγών κομμάτων που τις ακολούθησαν. Θέλω να δηλώσω λοιπόν ξεκάθαρα και κατηγορηματικά και έντονα ότι δεν γνωρίζω τον Ανδρέα Βγενόπουλο, δεν τον συνάντησα ποτέ, ούτε συνομίλησα μαζί του, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις. Γυρίζουμε κατευθείαν σελίδα. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Άφαντος παραμένει ο επικίνδυνος καταζητούμενος από την αστυνομία, Ανδρέας Ονουφρίου. Έντονη και διακριτική η παρουσία της αστυνομίας στα οδοφράγματα, αφού εικάζεται ότι ο 63χρονος ίσως να διέφυγε προς τις κατεχόμενες περιοχές. Σε πλήρη ετοιμότητα και με το χέρι στη σκανδάλη η ΜΑΔ και ο ΕΑΟ που ανέλαβαν την υπόθεση. Κανένα ίχνος του 63χρονου Ανδρέα Νουφρίου, ο οποίος διέφυγε χθες νωρίς το πρωί της αστυνομίας κατά την έφοδο των μελών της στην οικία που διέμενε μετά από πληροφορίες ότι κατήχε οπλισμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επικρατέστερο θεωρείται το σενάριο διαφυγής του Νουφρίου στα κατεχόμενα, ενώ αξιολογούνται και πληροφορίες μέσα από τις κεντρικές φυλακές από άτομα που γνωρίζουν καλά τον 63χρονο. Έντονη αλλά διακριτική ήταν η παρουσία της αστυνομίας στα οδοφράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι τη στιγμή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Οι οποιασδήποτε πληροφορίες αξιολογούνται με πάρα πολύ προσοχή και ο στόχος μας φυσικά είναι το συντομότερο να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ανακριθεί πολλά μέλη του συγγενικού και φιλικού του περιβάλλοντος, ενώ χθες το απόγευμα συνελήφθη η αλλοδαπή σύντροφός του, η οποία οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή της για 6 μέρες. Κατά τη διάρκεια της μέρας βρίσκονταν σε εξέλιξη ταυτόχρονες επιχειρήσεις της αστυνομίας σε διάφορες περιοχές της Λεμεσού, ενώ χθες βράδυ το βάρος ρίχθηκε στην περιοχή της Αγίας Φύλας. Παράλληλα, ερευνήθηκαν υποστατικά μελών της οικογένειάς του σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού, από που κατάγεται και σπίτια οικείων του προσώπων. Όντως είναι επικίνδυνο το θέμα πώς θα το χειριστούμε σε περίπτωση που θα εντοπιστεί αυτό.